φάκελος προσφυγικό. Το μέλλον των προσφύγων στην Ελλάδα. Ο Σύρος Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης συζητά με τον Αντιδήμαρχο Πρόνοιας της Κεφαλονιάς και τον δημοσιογράφο Γιώργο Γεωργιάδη που έκανε ρεπορτάζ στους καταβλισμούς. Μια βαθιά τομή στο προσφυγικό στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα αρχαιοκαπηλεία στην Αχαΐα. Με ειδικά μηχανήματα έβρισκαν αρχαία νομίσματα και άλλα αντικείμενα, πως η αστυνομία οδηγήθηκε στα ίχνη τους. Τέλος εποχής για το κλειστό γυμναστήριο του Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου. Ξεκίνησε σήμερα η κατεδάφισή του. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 21 Μαρτίου. Καλώς ήρθατε και απόψε στο ραντεβού σας με την ενημέρωση και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Με το προσφυγικό θα ξεκινήσουμε απόψε το δελτίο μας, προσπαθώντας να δούμε το μέλλον του μεγάλου αυτού ζητήματος στη χώρα και στην περιφέρειά μας ειδικότερα. Σήμερα η συνεδρίαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με τη συμμετοχή των δημάρχων της περιοχής έληξε χωρίς αποτέλεσμα. Αν και όλοι δηλώνουν πρόθυμοι να βοηθήσουν και να δείξουν την αλληλεγγύη τους, ζητούν από την κυβέρνηση να τους παρουσιάσει τον σχεδιασμό της επί του θέματος, καθώς προκύπτουν προβλήματα πολιτικά, χρηματοδοτικά και οργανωτικά, όπως λένε ήδη. Θα πάμε πρώτα να δούμε το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των αιρετών και αμέσως μετά θα αναλύσουμε το θέμα με τον Σύρο Δήμαρχο Ανδραβίδας Κυλλίνης, τον Αντιδήμαρχο Πρόνοιας της Κεφαλονιάς, αλλά και τον συνάδελφο Γιώργο Γεωργιάδη. Να συναντηθούν με την κυβέρνηση προκειμένου να τους παρουσιάσει το σχέδιό της για την αντιμετώπιση του προσφυγικού, αποφάσισαν μετά από 4 ώρες συνεδρίασης οι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης στη Δυτική Ελλάδα. Στη σύσκεψη, όπου είχε ζητηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών οι Δήμοι να υποδείξουν χώρους που θα μπορούσαν να μετατραπούν σε κέντρα φιλοξενίας, σχεδόν όλοι προσήλθαν με άδεια χέρια. Το μεταναστευτικό είναι ένα πολύ δύσκολο και σύνθετο εθνικό ζήτημα. Η διαχείρισή του θα κρίνει την ποιότητα της δημοκρατίας μας, τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών, τις αξίες μας για τον άνθρωπο με τις αρχές της φιλοξενίας και του ανθρωπισμού. Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση είναι κατώτερη των περιστάσεων. Μπαίνουμε σε μια συζήτηση που πραγματικά δεν ξέρουμε το πλαίσιο. Ζητούν από τους δημάρχους να οριστούν θέσεις ή να υποδείξουν θέσεις, αλλά δεν ξέρουμε γιατί. Για κέντρα ανοιχτού τύπου, για κέντρα κλειστού τύπου, για πρόσφυγες, για παράτυπους μετανάστες. Γιατί, για πόσο χρόνο. Εάν πρόκειται για φυλακές, εμείς δεν θέλουμε, διότι δεν το θέλουν και οι ίδιοι. Δεν θέλουν να φυλακιστούν, έχουν όνειρα από τη ζωή τους. Επομένως, αυτά τα όνειρα που έχουν στη ζωή όπως και έχουμε, και ας αλλάξουμε ρόλους. Ας γίνουμε εμείς αυτό που είναι αυτοί και να έρθουν στη θέση μας όπως αυτό ίσχυε και στο παρελθόν. Ουσιαστικά μας ερωτούσε αν έχουμε πρόσφυγες, λέει και το η χώρα δεν ξέρει αν έχουμε. Και δεύτερον, να πούμε ποιες ΜΚΟ δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας. Δηλαδή, το κράτος δεν τα γνωρίζει αυτά. Και τέλος πάντων, ποιος είναι ο σχεδιασμός. Να ξέρουμε αν υπάρχει ένα πρώτο σχέδιο, ένα δεύτερο σχέδιο, ανάλογα με το πόσοι μπορεί να είναι οι πρόσφυγες ή οτιδήποτε άλλο. Και τέλος πάντων, τι προτίθεται να γίνει μελλοντικά. Ακόμα και ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης, ο οποίος είναι και ο ίδιος πρόσφυγας από τη Συρία και θέλει να βοηθήσει τους συμπατριώτες του, τάχθηκε στην ίδια γραμμή με τους υπόλοιπους δημάρχους. Πιστεύω οι Έλληνες θέλουν να βοηθήσουν. Εγώ μιλάω με πολλούς και όλοι μου λένε η αγγελιά τους είναι ανοιχτή. Προσπαθεί ο καθένας, μακάρι την οικονομική κρίση και τα προβλήματα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και στο Δήμος αλλά στο ίδιο λαό, προσφέρουν από αυτά το λίγο που έχουν. Όλα παίζουν ρόλο σε σχέση πάντα με το οικονομικό κομμάτι. Εάν δεν έχουμε τους αντίστοιχους οικονομικούς πόρους, φαντάζομαι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Σάκης Παναγιωτόπουλος, ερωτηθής από τον Περιφερειάρχη αν η κυβέρνηση έχει βρει χώρους στην περιοχή, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ενδεικτικά έχετε κάποιους χώρους στο μυαλό σας? Καλό είναι. Αν υπάρχει, αν έχει. Στο μυαλό μας, εμείς δεν μπορούμε να πούμε στο μυαλό μας τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί προφανώς εσείς έχετε στήσει επιτροπή, για κάτι έχετε στήσει. Φορέα, εμείς στήσαμε το συντονιστικό φορέα, ο οποίος σε συνεργασία με εσάς και με τους Δήμους θα καταγράψει τα προτινόμενα σημεία. Έτσι. Αυτή είναι η διαδικασία αυτή τη στιγμή. Άρα δεν έχει χώρο στο κράτος καθόλου. Επί του παρόντος η διαδικασία είναι αυτή. Οι εντολές είναι αυτές. Στη σύσκεψη μετήχε και η τοπική εκκλησία με τον Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομο να αναφέρει σχετικά με τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν στην Ιδωμένη ότι τα παιδιά βόσκουν σαν τα άλογα τα χόρτα για να φάνε, ενώ οι μητέρες βρίσκουν τενεκέδες, ρίχνουν νερό και χόρτα και τα βάζουν να βράσουν για να φάνε.
Θα μείνουμε στο προσφυγικό. Μαζί μας ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης, Σύρος στην καταγωγή, ο κύριος Ναμπίλ Μοράντ, ο Αντιδήμαρχος Πρόνοιας Κεφαλονιάς, ο κύριος Βαγγέλης Κικάτος και ο συνάδελφος Γιώργος Γεωργιάδης, συνάδελφος δημοσιογράφος που έχει καλύψει ρεπορτάζ με πρόσφυγες αρκετές φορές. Να τους δούμε και να τους καλησπερίσουμε. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε, πρώτα σε εσάς, κύριε Μοράντ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κιακάτε. Καλησπέρα στους προσκυνημένους σας. Καλησπέρα κύριε Κιακάτε. Μεγάλη μου τιμή να μιλώ μαζί σας και ειδικά με τον Δήμαρχο της Κυλλίνης. Είπατε τον κύριο Μωράτ. Τον κύριο Μωράτ, ναι. Είναι μεγάλη τιμή να μιλώ. Γιώργο Γεωργιάδη, καλησπέρα και σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Να είστε καλά. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Μωράτ, τον Δήμαρχο Ανδραβίδας Κυλλίνης. Κύριε Μωράτ, Σύρος εσείς, μετανάστης σε μια άλλη χώρα, στην Ελλάδα, πιθανόν να έχετε φίλους και συγγενείς οι οποίοι προσπαθούν να φύγουν από τη δίνη του πολέμου, να έρθουν στην Ελλάδα για να περάσουν στην Ευρώπη. Όμως η Δήμη είναι κάπως αρνητική, όχι κάπως, είναι αρνητική στο να προσφέρουν χώρους φιλοξενίας. Σήμερα είχαμε τη συνάντηση, δεν ήταν εύκολο, δεν βρήκατε χώρους, μάλλον δεν προτείνατε χώρους. Αρνητική είναι και η Δήμαρχη του Ιωνίου, θα τα πούμε και με τον κύριο Κεκάτο. Δώστε μας μια πρώτη εικόνα, τι μπορεί να γίνει και τι βλέπετε εσείς. Σίγουρα σήμερα σε σύσκεψη δεν έχουμε βγάλει δηλαδή ένα πέρασμα τι έχουμε, τι χώρους, ποιος μπορεί να φιλοξενήσει. Γιατί όπως και αναρωτήθηκα και εγώ, υπάρχει πολλές ασάφειες από αυτά που μας ζητάνε. Ασάφειες για χώρους, τι χώρους πρώτα. Δηλαδή άκουσα για κάποια, για οικόπεδα, για κάνα, ξέρω εγώ, στρατόπεδο. Εντάξει, οι περισσότεροι δήμοι δεν έχουν στρατόπεδο, δεν έχουν εκεί χώρους οργανωμένους που μπορούν να βάλουν τις πρόσφυγες αξιοπρεπείς, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, αν θέλαμε να δώσουμε χωράφια και να γίνει σαν την εδωμένη μετά από λίγο καιρό, δεν θέλει κανένας να έχει στο Δήμο του ή πουθενά, δίπλα του, να έχει τέτοιες εικόνες. Σίγουρα, αυτό που καταλάβαμε όλοι, που κανένα δεν έχει σχέδιο, ούτε η κυβέρνηση έχει σχέδιο, ούτε τους Δήμους, η περιφέρεια ακόμα έχει καταλήξει σε κάτι. Να πάμε λίγο στον κύριο Κεκάτο. Κύριε Κεκάτε, διάβασα σήμερα στο ρεπορτάζ της εφημερίδας ημέρα της Ζακύνθου δηλώσεις σας ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε άνθρωποι, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με ανθρωπιστική πλευρά. Βέβαια, ο Δήμαρχος, ο κύριος Παρίσης και η Ένωση των Δημάρχων των Ιωνίων είναι αντίθετοι, θεωρώντας ότι πιθανόν να κάνουν ζημιά στο τουριστικό κομμάτι ή οτιδήποτε άλλο. Όχι, κοιτάξτε, ο κύριος Δήμαρχος, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, είναι υπέρ του ότι δεν θα μπορεί να πει ένας δημοτικός άρχοντας ψέματα, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν υποδομές, όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος της Κυλλίνης, δεν υπάρχουν υποδομές για να πει ότι έχουν. Αυτό σε πρώτο επίπεδο ο κύριος Δήμαρχος ανέφερε το σωστό και την αλήθεια. Σε δεύτερο επίπεδο όμως, εγώ ως αντιδήμαρχος πρόνοιας, σας λέω ότι εάν τελικά έρθουν οι πρόσφυγες, βεβαίως υπάρχουν και πλάν B και πλάν C και θα κάνουμε αυτό που έχει κάνει όλη η Ελλάδα, γιατί σας επαναλαμβάνω ότι ο πολιτισμός γεννήθηκε στην Ελλάδα. Δεν γεννήθηκε ούτε στην Αυστρία που έκλεισε τα σύνορά της, ούτε στην Ελβετία που πήρε τα Τιμαλφή. Τι Τιμαλφή μπορεί να έχει ένας πρόσφυγας, η Δανία ή η Γερμανία. Λοιπόν, πιστοί στον ανθρωπισμό και στην αλληλεγγύη θα σταθούμε και θα κάνουμε όλη η Ελλάδα. Μάλιστα. Τιμήθηκε και μάλιστα την ίδια εκδήλωση τιμήθηκε και ο κύριος Παρίσης από την Ένωση, από την Ακαδημία Τεχνών της Κέρκυρας και ο κύριος Παρίσης για τη διαχείριση, την άρρηκτη διαχείριση του σεισμού και ο Δήμαρχος Μυτιλίνης ακριβώς για τον ανθρωπισμό που έδειξε απέναντι στη διαχείριση του προσφυγικού. Δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας σε όλη την επικράτεια που βλέπει αυτές τις σκηνές και δεν συγκινείται και δεν θεωρεί ότι πρέπει να κάνει το σπίτι μας. Να μας δώσει λίγο όμως εικόνα ο Γιώργος ο Γεωργιάδης, ο οποίος έχει καλύψει ρεπορτάζ. Και να αναφέρω ότι και είναι τιμή που μιλάω και με τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος έχει μια μεγάλη πορεία στον χώρο των ανθρωπιστικών αποστολών και ξέρει καλύτερα από όλους μας τι σημαίνει αυτό το δράμα που ζούμε εμείς βλέποντας την εικόνα κάποιος σε έναν πόλεμο. Θέλω να το ρωτήσω. Κατάσταση. Και βεβαίως η πολιτεία θα σταθεί όπως πρέπει να σταθεί. Θα με ανθρωπισμό και με πολιτισμό. Θέλω να ρωτήσω τον Γιώργο τον Γεωργιάδη. Γιώργο, τι ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι, εσύ που τους έχεις πλησιάσει τόσο κοντά, έχεις μείνει μαζί τους, έχεις συζητήσει μαζί τους. Τι ζητάνε? Καλησπέρα Τάσο, κυρίες και κύριοι, κύριε Δήμαρχε και κύριε Αντιδήμαρχε. Γεια σας, κύριε Γεωργιάδη. Εγώ πραγματικά τρελαίνομαι με όσα συμβαίνουν αυτές τις μέρες. Τρελαίνομαι. Ήμουνα στη Μυτιλίνη και είδα και τα είπα μέσω των εκπομπών μου στο Ιόνιαν
ότι αυτά που συμβαίνουν θα τα βρούμε μπροστά μας. Δηλαδή, τι είδα, με απλά λόγια για να μας καταλαβαίνει ο τηλεθεατής. Είδα βάρκες να ξεκινάνε από απέναντι από την Τουρκία, να έρχονται χωρίς κανένας να τις σταματήσει. Εμείς, με έμαθαν οι συνάδελφοί μου που ήταν πριν από μένα εκεί, να ξεχωρίζω ποιοι είναι πρόσφυγες και ποιοι είναι μετανάστες, γιατί οι Σύριοι που πλήρωναν περισσότερα χρήματα είχαν λίγο καλύτερα σωσίβια από τους οικονομικούς μετανάστες που είχαν πιο φτηνά και άλλα χρώματα σωσιβίων. Οι ντόπιοι από τα παράλια της Μυτιλίνης που άκουγαν, οι ψαράδες που άκουγαν τους ασύρματους της Τουρκίας, καταλαβαίνετε, είναι απέναντι 5 μίλια απόσταση, άκουγαν την ακτεωρό την τουρκική να μιλάει και να λέει μόνο ποιες βάρκες δεν θα φύγουν γιατί δεν έχουν πληρώσει. Η Frontex, την οποία παρακολουθούσα εγώ, δεν έκανε τίποτα παρά έπλεε ανάμεσα στην ακτεωρό την τουρκική και στο λιμενικό το ελληνικό. Το λιμενικό το ελληνικό, στο οποίο επιβιβάστηκα για να κάνω περιπολία, όταν είπα πλησίασε λίγο να κάνω μερικά πλάνα, μου είπε Γιώργο, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε γιατί θα σκίσουν τη βάρκα, θα πέσουν στη θάλασσα με κίνδυνο να πνιγούν για να πάμε εμείς να επέμβουμε. Άρα τους συνοδεύουμε μέχρι έξω. Απόρρισα λοιπόν πώς γίνεται ο διαχωρισμός των προσφύγων από τους μετανάστες. Κάτι που η συνθήκη της Γενέβης το προέβλεψε το 49, το επισημοποίησε το 51. Και βεβαίως, όπως είπε και ο Βαγγέλης ο Κεκάτος, η Δανία που ζητάει τώρα τα κοσμήματα των προσφύγων ήταν η πρώτη που υπέγραψε αυτή τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, τη διακήρυξη της Γενέβης. Και είπα, αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας. Τα βρίσκουμε λοιπόν μπροστά μας από τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη που μιλάω εγώ που τα έζησα μέχρι σήμερα. Όταν πήγα αργότερα στις Βρυξέλλες μου είπαν ότι θα δώσουν 3 δισεκατομμύρια για επαναπατρισμό προσφύγων. Είπα ότι η αρμοστία σαφώς λέει ότι δεν υπάρχει καθιοδήποτε τρόπο επαναπατρισμός προσφύγων. Έτσι, απαγορεύεται ρητός και διαροπάλου που λέμε στην καθημερινότητά μας να επαναπατριστεί πρόσφυγας εάν δεν το θέλει, εάν δεν το ζητήσει από μόνος του. Βάζω μια τελεία εδώ. Με ενδιαφέρει να ακούσω κυρίως τους δύο καλεσμένους τι έχουν να πούν. Να πω μόνο ότι ο γιατρός, ο δήμαρχος, ο Ναμπίλ Μοράντ, γιατί και οι δύο καλεσμένοι μας γιατροί είναι, είναι από μια πόλη, κατάγεται από μια πόλη μαρτυρική, αυτήν που περιέγραφε ο Σολωμός παρακολουθώντας το βομβαρδισμό του Μεσολογγίου, που τρώνε χαλίκια για να επιβιώσουν. Όχι χόρτα, όχι γρασίδι. Στη Χόμς τρώνε χαλίκια για να επιβιώσουν. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν ζητούν ούτε την ελεημοσύνη, ούτε ζητούν το δικαίωμα που έχουν από τη σύμβαση της Γενέβης, που την έχουν υπογράψει 140 χώρες, αλλά και οι χώρες που δεν έχουν υπογράψει έχουν την υποχρέωση να ακολουθούν. Δεν είναι μόνο οι 140 χώρες που την έχουν υπογράψει, και οι υπόλοιπες έχουν αυτή την υποχρέωση. Εδώ βάζω μια τελεία. Να μας πει ο κύριος Μοράντ, κύριε Δήμαρχε, τώρα σε περίπτωση που χρειαστεί ο Δήμος σας να είναι έτοιμος, πρέπει να βοηθήσει, τι θα κάνετε? Υπάρχουν οι δομές, θα μπορέσετε να βρείτε? Ακριβώς αυτό είπαμε, δομές δημοτικές, δεν έχουμε κάτι έτοιμο αυτή τη στιγμή, όπως όλη την Ελλάδα αυτό που βλέπω αυτό, δηλαδή κανένα δεν έχει κάτι έτοιμο. Απλώς αν θα φτάσει δηλαδή το θέμα να το διαχειρίσουμε, πιστεύω θα το διαχειρίσουμε. Είχαμε σήμερα κάποιες συζητάσεις για το ποιος θα διαχειρίσει σε περίπτωση γίνεται κάτι, αν είναι η Δήμος, η Περιφέρεια, η ΜΚΟ, γιατί ξέρετε δεν είναι το θέμα διαχείριση μόνο να βρεις χώρο, θέλει και οικονομικούς πόρους, θέλει και φροντίδα, θέλει και πολλά άλλα πράγματα. Αυτή τη στιγμή κανένα Δήμος εδώ από αυτά που ξέρω γύρω μας, δηλαδή στο νόμο Ηλίας, δεν είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή, δεν έχει το κατάλληλο χώρο να δεχτεί άμεσα αύριο, ας πούμε μετά αύριο, μετανάστες ή πρόσφυγες. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κεκάτο τώρα. Εσείς κάνατε λόγο, κύριε Κεκάτο, και για ιδιώτες αλλά και φορείς. Θα ενεργοποιηθούν. Ναι, κύριε Γεωργιάδη, καταρχάς να κάνω μια διευκρίνηση. Εγώ είμαι φυσιοθεραπευτής. Αυτή είναι η ειδικότητα. Φορά την αποκατάσταση της διευκρίνησης. Πάμε τώρα στο διατάφτα. Το διατάφτα, εγώ, ο οποίος συμβαίνει να είμαι από τους πλέον στενούς συνεργάτες του κύριου Παρίση, σας υπογράφω ότι άνθρωπος πιο ευσυγκίνητος από τον κύριο Παρίση δεν υπάρχει στο νησί. Ο κύριος Παρίσης όμως είναι και πρόεδρος της ΠΕΔΗΝ και δεν μπορεί ψευδώς να επιβεβαιώσει ότι υπάρχουν υποδομές. Υποδομές δεν υπάρχουν. Τι θα κάνουμε? Θα ανοίξουμε τα σπίτια μας.
Δηλαδή, θα κάνουμε σε συνεργασία με την Εκκλησία ό,τι πρέπει να κάνουμε για να σταθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Φαντάζομαι θα έχετε ήδη μιλήσει με κάποιους, γιατί το λέτε με μεγάλη σιγουριά και για ιδιώτες αλλά και για κάποιους φορείς. Βεβαίως, το λέμε, είμαστε σε μια διαρκή επικοινωνία με την Εκκλησία και αν τελικά έρθουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ, θα κάνουμε τα πάντα για να τους στηρίξουμε. Είναι αυτονόητο. Τώρα, ο κύριος Δήμαρχος, πώς θα πιστοποιήσει ότι υπάρχουν υποδομές? Οι υποδομές δεν υπάρχουν. Θα το λύσουμε. Θα το αντιμετωπίσουμε με ανθρώπια, όπως θα αντιμετωπίζει όλη η Ελλάδα. Αυτό θα κάνουμε. Γιώργο, θέλεις να ρωτήσεις κάτι κάποιον από τους... Θα ήθελα πάρα πολύ να είχα συμμετάσχει στη σημερινή συζήτηση, γιατί μου αρέσει από πρώτο χέρι να ακούω τι συζητιέται, γιατί ξέρεις ότι βγαίνει μετά στα δελτία, είναι ένα απόσπασμα και λογικό είναι, δεν μπορεί να μιλάνε 4 ώρες και να παίξει στο δελτίο παραπάνω από 5-10 λεπτά. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι εκεί να ακούσω τι γίνεται και κυρίως στην πλευρά του κράτους, διότι δεν υπάρχει καμία απολύτως μέρη. Να βλέπουμε μέρα με τη μέρα, υπουργό με τον υπουργό, γραμματέα με τον γραμματέα, να λένε άλλα αντάλλων. Αυτό. Δεν είναι ότι δεν τιμά την Ελλάδα. Και να πω στους δύο δημάρχους, στους δύο αιρετούς, ότι εάν φοβάται ο κάθε δήμος το θέμα του τουρισμού, κάνει ένα τεράστιο λάθος. Διότι είναι περισσότερη διαφήμιση το να φιλοξενείς ανθρώπινα και χώροι υπάρχουν. Η Κεφαλονιά δεν έφτασε θέμα τουρισμού, κύριε. Συγγνώμη, το επιθετώ σας. Ο κύριος Γεωργιάδης. Κύριε Γεωργιάδη. Δεν έφτασε θέμα τουρισμού. Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Βαγγέλη μου, ακούγεται αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Να σπούν τα πράγματα με το όνομά Δεν ακούγεται στην Κεφαλονιά. Δεν έχει καμία σχέση το προσφυγικό με τον τουρισμό. Γιατί παράνιες ακούω για τουρισμό, δράτη, ακούω για ξενοφοβία, δράτη, για ρατσισμούς, έχουν βγει διάφορα, ας πούμε. Συμβαίνει, τώρα, έτσι. Γιατί σε μια κοινωνία συμβαίνουν όλα. Αλλά το διατάφτα μετράει ότι για την Κεφαλονιά που εγώ μπορώ να μιλήσω, θα ανοίξουμε τα σπίτια μας και θα δεχτούμε τους ανθρώπους. Σας πληροφορώ ότι με έχουν πάρει τηλέφωνο παλιές αδελφές του Ερυθρού Σταυρού, παλιές μεγάλες κυρίες, οι οποίοι έχουν θέσει τον εαυτό στη διάθεσή τους, εάν τελικά έρθουν αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς δεν αποφασίζουμε αν θα έρθουν ή δεν θα έρθουν, εάν όμως έρθουν. Θα τους δεχτούμε στα σπίτια μας. Αυτό υπογράψτε το, όπως σας το λέω. Εθελοντισμός. Βεβαίως θέλω να πω για να κλείσω, Τάσο, ότι αυτό το παράδειγμα που είδαμε που έβγαλες προχθές στο δελτίο με το Λιγουριό. Ξέρετε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, τι έγινε στο Λιγουριό. Πήρε τηλέφωνο η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία και είπε: Έχετε δωμάτια, χ αριθμό δωματίων για τόσο διάστημα. Είπαν οι άνθρωποι: Ναι, έχουμε. Ακόμα δεν, έχουν αρχίσει τα επιδαύρια. Βεβαίως έχουμε. Ωραία, θέλω από το Σάββατο, τάδε του μηνός, τόσα δωμάτια κτλ. Και έστειλε πρόσφυγες χωρίς να έχει ειδοποιήσει το Δήμαρχο, χωρίς να έχει ειδοποιήσει καμία αρχή, να πάει προληπτικά μέτρα, να ενημερωθεί ο κόσμος. Γιατί ξέρετε, γεννιέται. Αν ήδη δεν θέλουμε να γεμίσουμε ένα ρατσισμό και μια ξενοφοβία τον κόσμο, γεννιέται από στόμα σε στόμα. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα ότι πρέπει να λειτουργήσουμε, αφού το κράτος δεν λειτουργεί από μόνο του οργανωμένα, ας λειτουργήσουμε σαν τοπικές κοινωνίες για να στείλουμε το μήνυμα στον κόσμο ότι δεν φιλοξενούμε τέρατα, ας πούμε. Τα εύσημα τα παίρνει σε οι κάτοικοι, ο πληθυσμός τα παίρνει της χώρας αυτής, γιατί η χώρα άνοιξε την αγκαλιά της. Ούτε στη Μυτιλήνη υπήρχαν δομές για να υποδεχτούν τόσο τέτοια θέματα. Οι ικανοί ανθρώπων μπόρεσαν και βοήθησαν και στήριξαν. Και πάνω στην Ιδωμενή που πάνε άνθρωποι και βοηθάνε και στηρίζουν και από το Πανεπιστήμιο γνωρίζω πάρα πολύ καλά από τη Θεσσαλονίκη και θελοντικές αποστολές. Είναι ένα ανθρώπινο πρόβλημα αυτό, το οποίο είμαστε ηθικώς υποχρεωμένοι εμείς που αισθανόμαστε. Γιατί ενώ εμείς το κομμάτι της Ελλάδας, ενώ η Ελλάδα σαν κράτος. Γιατί αυτό δεν συμβαίνει στην Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει άλλες τις δικές της ευθύνες και φαίνεται. Οι χώρες που είχαν όλες τις δυνατότητες και τις υποδομές κλείσανε τα σαλόνια τους. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μωράτ, τον Δήμαρχο. Έχετε επαφή με δικούς σας ανθρώπους από τη Συρία, κύριε Μωράτ? Μιλάτε μαζί τους? Τι σας λένε, τι βλέπουν τις εικόνες αυτές που υπάρχουν, τι γίνεται? Ναι, έχω. Βέβαια, μιλάω και με τα αδέρφια μου που μένουν εκεί ακόμα στη Συρία. Βέβαια, δεν μένουν στη πόλη του Χόμς, όπως είπε ο Γιώργος Γεωργιάδης, που είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Μένουν σε μια πόλη κοντά του Ταρτούσι, και είναι ας πούμε, η βάση των Ρώσων, που δεν υπάρχει τόσα προβλήματα. Αλλά τώρα, 5 χρόνια πόλεμο, σίγουρα δεν αντέχεις οικονομικά όσα λεφτά να είχες. Έτσι, για να μείνεις εκεί χωρίς δουλειά, χωρίς τίποτα, χωρίς να μπορείς να βγεις από το σπίτι σου, με το φόβος που βομβαρδίζει ο ένας, βομβαρδίζει ο άλλος. Κάποιοι δεν θέλουν να φύγουν. Και εγώ αυτό που βλέπω, δηλαδή αυτοί που φύγανε, αναγκαστήκανε, δεν είχαν άλλο κάτι άλλο να κάνουν. Να φύγουν, να πάρουν τα παιδιά τους, να σωστούν από τις βομβαρδισμοί κλπ.
Εγώ από αυτό που μιλάω μαζί τους, η κατάσταση πολύ δύσκολη. Τώρα τελευταίες μέρες έχει ερεμήσει λιγάκι. Προσπαθούν να βρουν μια πολιτική λύση. Μακάρι, παίζουν πολλά κράτη εκεί μέσα. Ξέρετε το παιχνίδι του πολιτικού, το πληρώνει το λαός στο τέλος. Αυτό που ήθελα να πω από αυτό που βλέπω εκεί στην Ελλάδα, που έχει ανοίξει τα αγκαλιά της, έχει αγκαλιάσει τους προσφυγές. Ξέρει η Ελλάδα από προσφυγιά. Ξέρει πώς να βοηθήσει. Αντίθεται με πολλά κράτη που είναι πολύ καλά οικονομικά και οργανωμένα, που έχουν σηκώσει τείχους και δεν διώχνουν, δεν αφήνουν κανένα. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, δείχνει η Ελλάδα το πρόσωπο του καλό, το ανθρώπινο, και οι Ευρωπαίοι ακριβώς το αντίθετο. Να πω μια δήμαρχε. Ναι. Φίλε Ναμπίλ, να πω μια κουβέντα για να κλείσουμε εδώ πέρα. Ότι εάν κάποιος διαβάσει την ομολογία της ΥΠΑ της Αρμοστίας, βλέπει ότι δεν είναι ούτε η Γερμανία, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αυτό που αποφασίζει για το προσφυγικό. Όλοι μας έχουν περάσει μια ιδέα ότι αυτοί αποφασίζουν το τι πρέπει να γίνει, αυτοί θα πρέπει να μαλώσουν εντός εισαγωγικών αυτούς που κλείνουν τα σύνορα, αυτούς που σηκώνουν τείχη. Δεν είναι έτσι. Υπεύθυνοι με βάση τη ΣΥΒΑ Γενέβης είναι η ΥΠΑ, η αρμοστία. Το κάθε κράτος που αντιμετωπίζει πρόβλημα, όπως αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, που τις κλείνουν τα σύνορα από βορρά και δεν μπορούν να περάσουν οι πρόσφυγες, πρέπει να απευθύνεται στην ΥΠΑ, η αρμοστία. Εδώ έχουν αλλάξει οι ρόλοι και κανένας δεν αντίδρα. Εδώ αποφασίζει η Γερμανία, εδώ αποφασίζει το Συμβούλιο της Ευρώπης, εδώ αποφασίζει το Ευρωκοινοβούλιο. Δεν είναι έτσι. Εάν διαβάσουμε πολύ καλά την ομολογία του ΟΗΕ και της ΣΥΒΑ Γενέβης, λέει ότι η υπεύθυνη και για εθνικά προβλήματα είναι η ΥΠΑ, η αρμοστία, και καμία δεν έχει σχέση οποιοδήποτε κράτος μητροπολιτικό, το οποίο θέλει να λύσει το πρόβλημα, είτε δίνοντας λεφτά στην Τουρκία, είτε οτιδήποτε άλλο. Και να ξεχωρίσουμε και πάλι, τελειώνοντας, ότι άλλο το προσφυγικό, άλλο το μεταναστευτικό. Και όσον αφορά, Βαγγέλη, και κάτω αυτό που μου είπες για την αγκαλιά των Ελλήνων, σου θυμίζω ότι το 1922 και στη Μυτιλίνη και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα μέρη τους πρόσφυγες τους έκρυψαν πίσω από λόφους για να μην φαίνονται και να μην υπάρχουν στην καθημερινή τους ζωή. Λυπάμαι που το λέω, δεν είμαι ανθέληνας, είμαι πραγματιστής, βλέπω τα πράγματα όπως είναι, βλέπω τις εικόνες όπως είναι και οφείλουμε, όταν μιλάμε δημόσια, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γι' αυτό το κάνω και όχι να προκαλέσω κανέναν άλλον. Μάλιστα. Λοιπόν. Εντάξει, αυτή είναι η εκτίμησή σας, κύριε Γεωργιάδη, και είναι σεβαστή. Η εκτίμηση δική μου είναι διαφορετική. Εγώ θεωρώ ότι μόνο και μόνο από τη Συρία ψηφίστηκε δήμαρχος στην Μυτιλίνη, δείχνει ότι δεν υπάρχει ίχνος ρατσισμού μέσα στον Έλληνα. Ο Έλληνας είναι αριστοκράτης, είναι άρχοντας, ανοίγει την αγκαλιά του, γι' αυτό προοδεύει και στη χώρα του παρόλες τις δυσκολίες που υπάρχουν και όπου πάει. Προχτές βγήκε δήμαρχος Έλληνας στην Φλόριντα, όπως θα μάθατε. Δηλαδή, η έννοια του ρατσισμού δεν υπάρχει. Και όπου υπάρχει, πρόκειται για διαστροφή. Δεν μιλάω για ρατσισμό, κύριε Γεκάτο, μιλάω για ξενοφοβία. Θεωρώ ότι είναι διαστροφές αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτό που χαρακτηρίζουν τη χώρα μας. Να σας ευχαριστήσω όλους, Γιώργο, εσένα. Κύριε Μωράντ, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Γεκάτο. Καλό σας βράδυ. Θα μείνουμε στο ίδιο θέμα. Συνάντηση με τον Επίτροπο Μετανάστευσης Δημήτρη Αβραμόπουλο είχε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο ανδρών μετά τη συμφωνία που επετεύχθη για την προσφυγική κρίση στις Βρυξέλλες. Η υλοποίηση της συμφωνίας για το προσφυγικό ήταν το αντικείμενο της συζήτησης στη συνάντηση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον αρμόδιο Επίτροπο Μετανάστευσης Δημήτρη Αβραμόπουλο, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαρακτήρισε θετική τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση προχώρησε στη δημιουργία ειδικού κυβερνητικού οργάνου, υπό την ευθύνη του, για την άμεση εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Είναι πράγματι ένα θετικό βήμα αυτό που έγινε. Ωστόσο, έχουμε μπροστά μας να ανέβουμε ανηφόρα, διότι η εφαρμογή της συμφωνίας δεν θα είναι μια εύκολη υπόθεση. Νομίζω ότι αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα, διότι αν δεν υπήρχε συμφωνία και συνεργασία με την Τουρκία, θα βρισκόμασταν αντιμέτωποι με ένα ντόμινο τετελεσμένων μονομερών ενεργειών. Άρα είναι πολύ σημαντικό για την ίδια την Ευρώπη ότι φέρνει σε πρώτο πλάνο μια συλλογική λύση, μια ευρωπαϊκή λύση, σε συνεργασία με την Τουρκία.
Πρέπει να δούμε αμέσως την εφαρμογή και τα επόμενα βήματα. Εγώ με το που γύρισα από τις Βρυξέλλες αποφάσισα τη σύσταση ειδικού κυβερνητικού οργάνου για τον συντονισμό. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος από την πλευρά του εκτίμησε ότι με την άμεση εφαρμογή της συμφωνίας τα πράγματα θα βελτιωθούν και διαπίστωσε ότι η Ελλάδα κινείται με γρήγορους ρυθμούς με συμπαραστάτη της στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι στο πλευρό της Ελλάδος σε μια δύσκολη στιγμή. Η Ελλάδα δεν είναι μόνη της. Και όπως γνωρίζετε καλύτερα, είναι η στιγμή να προχωρήσουμε μπροστά. Ανέλαβε ο κύριος Βρέμαρτ, ο Μάρτιν Βερβέ, που είναι κοντά μας συντονιστής αυτής της φάσεως, της τόσο δύσκολης. Και εκτιμώ ότι από την ώρα που τεθεί σε άμεση εφαρμογή αυτή η συμφωνία, τα πράγματα θα αλλάξουν προς το καλύτερο. Μία μέρα μετά την ενεργοποίηση της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, ωστόσο, αύξηση παρουσιάζει ο ρυθμός των αφίξεων. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες σε όλη τη χώρα ανέρχονται σήμερα, Δευτέρα, σε 50.411 άτομα, από τα οποία οι νέες αφίξεις το τελευταίο 24ωρο είναι 1.662. Δείτε σε λίγο. Έρχονται προσλήψεις στην υγεία. Σε πιλωτικό σχεδιασμό η Πάτρα για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Ποια προβλήματα παραμένουν άνοιτα. Λεπτά μετά τις 9, σε εξέλιξη πάντα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Πάμε και στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Να δούμε τώρα ένα κύκλωμα που διακινούσε μετανάστες αεροπορικός, κάνοντας μάλιστα χρυσές δουλειές σύμφωνα με την αστυνομία. Σήμερα πήγαν οι συλληφθέντες στον ανακριτή. Θα μας δώσει ο Νίκος Γιαπρακάς λεπτομέρειες. Είχαμε όμως και μια εξάρθρωση κυκλώματος που είχε αρπάξει αρχαία νομίσματα, αρχαιοκαπηλείας από ό,τι φαίνεται. Να τον καλησπερίσουμε τον Νίκο. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε λίγο από την τελευταία εξέλιξη με το κύκλωμα αρχαιοκαπηλείας, να δούμε. Πρόκειται για μια σπήρα 4 ατόμων μέχρι στιγμής. Αυτό έχει δείξει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών, οι οποίοι προχώρησαν σε αρχαιοκαπηλεία. Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι αυτοί είχαν προμηθευτεί ειδικά σκαπτικά μηχανήματα, αλλά και μηχανήματα εντοπισμού μεταλλικών αντικειμένων. Ο χώρος ο οποίος δρούσαν φαίνεται ότι ήταν η περιοχή της αρχαίας Βιτίνας, από όπου είχαν καταφέρει και είχαν συλλέξει παράνομα πολλά αρχαία νομίσματα του 3ου και του 4ου αιώνα π.Χ. μεγάλης χρηματικής αξίας. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές από την αστυνομία, Τάσο, οι άνθρωποι αυτοί είχαν νοικιάσει ένα σπίτι στο Πλανητέριο των Καλαβρίτων, έτσι ώστε να βρίσκονται πιο κοντά στην περιοχή όπου δρούσαν. Ενώ η αστυνομία δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε κάποια επίσημη ενημέρωση, δεδομένου ότι η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα πλοκάμια στην συγκεκριμένη υπόθεση, αν υπάρχουν δηλαδή και άλλα μέλη της σπήρας τα οποία ακόμα δεν έχουν συλληφθεί. Παρακολουθούμε βέβαια την υπόθεση και θα ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας σχετικά. Πάμε και στην άλλη υπόθεση με το κύκλωμα που μετέφερε μετανάστες αεροπορικός. Στην γνωστή υπόθεση, η οποία αποκαλύφθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με την εμπλοκή και ερετό από την Δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα από την περιοχή της Ετωλακαρνανίας, οι 6 συλληφθέντες πέρασαν σήμερα το κατόφλι των δικαστήριων της Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή, να δώσουν την δική τους εκδοχή για αυτά τα οποία τους προσάπτουν οι αρχές. Πάντως οι πληροφορίες από την αστυνομία κάνουν λόγο για ένα κύκλωμα στο οποίο είναι αρχηγός ένας άνδρας κουρδικής καταγωγής. Τα ταξίδια, η οργάνωση των ταξιδιών γινόταν από την Τουρκία, όπου έναντι αρκετών χιλιάδων ευρώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν αεροπορικώς να μεταφερθούν από την Δυτική Ελλάδα στην περιοχή Λέτσε της Ιταλίας. Το τελευταίο ταξίδι, να σου πω χαρακτηριστικά, Τάσο, ότι κόστησε περίπου στα 30.000 ευρώ για τους 7 αλλοδαπούς οι οποίοι ήθελαν να ταξιδέψουν με αυτόν τον τρόπο στην Ιταλία. Ο εισαγγελέας τώρα άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στα μέλη της σπήρας αυτής, στους συλληφθέντες, και μάλιστα
έχουν κατασχεθεί χρηματικά ποσά, αυτοκίνητα και βέβαια και το αεροσκάφος. Όπως. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό το οικονομικό όφελος και μεταφορά ή διευκόλυνση μεταφοράς αλλοδαπών, τετελεσμένη και σε απόπειρα κατά εξακολούθηση και κατά συρροή, δεδομένου ότι οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι η μεταφορά των αλλοδαπών δεν ήταν η πρώτη φορά που γινόταν κατά τη διάρκεια της σύλληψής τους. Είχαν γίνει και άλλες μεταφορές στο παρελθόν. Για χρόνια έκαναν αυτή τη δουλειά και όπως αποδεικνύεται χτυπούσαν πελάτες, μετανάστες, πρόσφυγες που είχαν πορτοφόλι δυνατό για να τους μεταφέρουν με πολλά χρήματα στην Ιταλία. Νίκο Γιαμπρακά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Ένα έργο ιστορίας 40 χρόνων κλείνει τον κύκλο του στον αθλητισμό του νησιού της Ζακύνθου, αφού άρχισε να κατεδαφίζεται σήμερα το κλειστό γυμναστήριο του Δημοτικού Σταδίου, το οποίο εδώ και 15 χρόνια είχε κρυθεί ακατάλληλο. Μετά από 15 χρόνια απραξίας, σήμερα το πρωί ξεκίνησε η κατεδάφιση του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου στο νησί της Ζακύνθου. Η αθλητική εγκατάσταση που είχε κριθεί ακατάλληλη από το 2001 είχε μείνει αναξιοποιητός χώρος ακριβώς δίπλα από τον αγωνιστικό χώρο του ποδοσφαίρου στο Δημοτικό Στάδιο του νησιού. Μετά από παρεμβάσεις και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού αλλά και του Δήμου, τα ειδικά μηχανήματα άρχισαν να γκρεμίζουν το κλειστό γυμναστήριο, με την κατεδάφισή του να υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί μέσα σε μία εβδομάδα. Το κλειστό γυμναστήριο είχε ανεγερθεί εντός της ετίας 1976-78 και χρησιμοποιήθηκε μέχρι και το 2001 κυρίως από ομάδες μπάσκετ και βόλεϊ του νησιού, φιλοξενώντας παράλληλα και άλλες διοργανώσεις αθλητικές και καλλιτεχνικές. Τελικά οι φθορές από σεισμούς που σημειώθηκαν στη Ζάκυνθο μέσα στην τριετία 1998-2001 ήταν αρκετές για να κριθεί ακατάλληλο και να μην χρησιμοποιείται για μία 15ετία περίπου. Ένα έργο το οποίο εκκρεμούσε χρόνια, επιτέλους μετά την γραφειοκρατία και την εξασφάλιση των σχετικών πιστώσεων, ήταν η διαδικασία περισσότερο να εγκριθούν. Ξεκινάμε την κατεδάφιση με ύψος 10.000 ευρώ. Όπως ξέρετε, υπάρχει μια παλιά ιστορία σε αυτό το θέμα. Την έχει αναδείξει και ο κύριος Υφυπουργός Αθλητισμού. Ήταν επίγονη η κατεδάφιση του κλειστού, προκειμένου να σχεδιάσουμε και το νέο κλειστό στην περιοχή της Μαναγούλας, αλλά να μπει άμεσα και ο εργολάβος, ο οποίος θα φτιάξει το τατάν και το φωτισμό του γηπέδου, ώστε να έχουμε ένα δημοτικό στάδιο εφάμιλο και ένα από τα καλύτερα της Ελλάδας. Ένας κύκλος κλείνει με την κατεδάφιση ενός ιστορικού κλειστού γυμναστηρίου στη Ζάκυνθο, ενώ τα έργα δεν σταματούν εκεί, αφού στην θέση του θα δημιουργηθεί κερκίδα για παρακολούθηση ποδοσφαιρικού αγώνα. Μετά την ολοκλήρωση της κατεδάφισης και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσει η δημιουργία βοηθητικού γηπέδου στο δημοτικό στάδιο, στο οποίο θα τοποθετηθούν προβολής αλλά και ταρτάν για τις ανάγκες του Στίβου. Δεν είναι τυχαίο να πούμε ότι, δεν είναι μάλλον υπερβολή να πούμε ότι όλες, σχεδόν όλες οι ομάδες της Πελοποννήσου και της Αιτωλακαρνανίας, μπάσκετ είτε βόλεϊ, έχουν περάσει από αυτό το κλειστό του Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου, σε αναμετρήσεις βέβαια με τις ζακυνθινές ομάδες. Θα πάμε σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα τώρα. Κάτω από το όριο της φτώχειας ζει πάνω από το 50% των Ελλήνων. Σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, το 20 και κάτι των Ελλήνων δεν μπορεί να καλύψει καν τις βασικές του ανάγκες. Ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία της έκθεσης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, καθώς αναφέρουν ότι ένα στα δύο ελληνικά νοικοκυριά ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Με την κρίση που υπάρχει, φυσιολογικό είναι και θα χειροτέρεψε ακόμη. Με μία σύνταξη του ΟΓΑ με 300 ευρώ, πώς θα βγει πέρα. Και είμαι, το καλό είναι ότι είμαι μόνη μου και δεν έχω, τα παιδιά μου έχουν αποκατασταθεί. Και να έχουμε και εγγόνια να τους δώσουμε ένα... Να τους πάρουμε ένα ζευγάρι παπούτσια. Ένα ζωφερό οικονομικό αλλά και κοινωνικό περιβάλλον με διπλασιασμό των οικοκυριών που αντιμετωπίζουν το φάσμα της φτώχειας και μείωση των δαπανών κοινωνικής προστασίας περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιγράφει έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ για την ελληνική οικονομία. Εξίσωση της φτώχειας έχει γίνει. Αυτό έχει γίνει. Εσείς πώς τα βγάζετε πέρα? Τα βγάζουμε. Με τη σύνταξη? Με τη σύνταξη. Αρκεί η σύνταξη? Αρκεί, δεν αρκεί, πρέπει να αρκέσει. Είμαστε συνταξιούχοι των 3,5 κατοστάρικα ευρώ. Αρκούν αυτά τα χρήματα? Δεν αρκούν καθόλου. Μα δεν φτάνουν ούτε για τους λογαριασμούς. Όχι να φτάσουν για να φάμε και να ντυθούμε. Σύμφωνα με την έκθεση, το 48% των οικοκυριών διαβίουν πλέον κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ το 20,9% αδυνατεί να καλύψει βασικές ανάγκες, ποσοστό που αυξάνεται στο 43,4% για τους ανέργους. Τα παιδιά, όσο ζούμε εμείς, πάντα τα ενισχύουμε, εντάξει. Ήπειρο, θα έλεγα. Το βλέπω και πονάει η ψυχή μου. Δεν ξέρω τι θα έκανα αν εγώ ήμουν η μάνα αυτών των παιδιών. Ή αν είχα παιδιά αυτή τη στιγμή που έπρεπε να τα μεγαλώσω. Εκλέγουμε αυτούς που μας εκλέγουν, τους εκλέγουμε
με προσωπικά κριτήρια και συμφέροντα πρώτα απ' όλα και υποθετικά, υποθέτουμε ότι θα ωφεληθούμε και τελικά την πατάμε όλοι. Άξιο σημείωτη είναι και η πτώση της αγοραστικής δύναμης του πραγματικού κατώτατου μισθού στην Ελλάδα, καθώς την περίοδο 2010 έως 2015 σημειώθηκε μείωση κατά 24,7% και κατά 34,3% για τους νέους κάτω των 25 ετών. Θα πάμε σε προβλήματα τώρα που αντιμετωπίζει το νησί της Ζακύνθου αλλά και οι περισσότερες πόλεις σε ολόκληρη την περιφέρεια. Αναφερόμαστε σε προβλήματα με τις κλειστές παιδικές χαρές. Παιδικές χαρές οι οποίες λειτουργούν παράνομα και με μεγάλο κίνδυνο για τα παιδιά τις περισσότερες φορές. Στη Ζάκυνθο, Δήμος και Λιμονικό Ταμείο που τις διαχειρίζονται έρχονται αντιμέτωποι με τρομερή γραφειοκρατία, την οποία πάντως πληρώνουν τα παιδιά. Άλλες είναι κλειστές και απροσπέλαστες για το κοινό. Άλλες λειτουργούν, αλλά είναι γεμάτες κινδύνους και παγίδες. Άλλες απλά εμφανίζουν εικόνα εγκατάλειψης και καταστροφής. Οι παιδικές χαρές στη Ζάκυνθο είναι ο ορισμός της απαξίωσης. Χρόνια διαφορίας, αξεπέραστα γραφειοκρατικά εμπόδια, οικονομική δυσπραγία και σοβαρά προβλήματα συντονισμού έβαλαν τελικά λουκέτο σχεδόν σε όλες τις παιδικές χαρές στην πόλη, με αποτέλεσμα να τις επισκέπτονται μόνο τα αδέσποτα. Η παιδική χαρά στο Κρυονέρι. Υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα διαδικαστικά, γιατί θέλαμε να φτιάξουμε, όπως σας είπα, είχα πει και στο παρελθόν, μια μεγάλη παιδική χαρά πρότυπο. Ήδη φροντίσαμε να υπάρχουν 50.000 ευρώ στον προϋπολογισμό για αυτή την παιδική χαρά. Κρεμεί η μετεγραφή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος από τον ΕΟΤ στο Δήμο και έχουμε κολλήσει στην απεργία των δικηγόρων. Όταν λήξει η απεργία των δικηγόρων θα γίνει αυτή η μεταβίβαση και μόλις τελειώσει θα πάμε στην κλιματική με αίτησή μας για να γίνει χάραξη του γυαλού. Η διαδικασία αποτελεί μονόδρομο και είναι εξαιρετικά χρονοβόρα. Ωστόσο, αποτελεί και το μόνο νόμιμο τρόπο να ολοκληρωθεί η ανακατασκευή της. Όσο για τις άλλες δύο παιδικές χαρές της πόλης, πέρασαν εδώ και λίγο διάστημα στη δικαιοδοσία του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου, αφού βρίσκονται επί της παραλιακής οδού. Η Λιμενική Επιτροπή έχει επίσης προβεί σε απαραίτητες διαδικασίες έγκρισης επισκευών και διορθώσεων για να παραδοθούν στα παιδιά της Ζακύνθου. Το Σάββατο επιθεώρησε τις παιδικές χαρές Άμμου και Κόκκινου Βράχου εμπειρογνώμονας που καλέσαμε από την Αθήνα, ο οποίος τη σύλληξε και τις αμέσως επόμενες ημέρες θα μας στείλει το πόρισμά του για τις ακριβείς εργασίες που απαιτούνται και στις δύο. Σύμφωνα με αυτό το πόρισμα, το Λιμενικό Ταμείο θα δαπανίσει 40.000 ευρώ που διαθέτει αποκλειστικά για τη μελέτη και την επισκευή των δύο αυτών παιδικών χαρών. Μετά την έγκριση του κόστους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου και τη Διεύθυνση Επαγκεντρωμένης Διοίκησης, θα ανατεθεί η μελέτη σε ειδικό γραφείο. Η γραφειοκρατία, επομένως, κρατά κλειστές τις παιδικές χαρές σχεδόν σε όλη την πόλη της Ζακύνθου. Μπορεί οι προσπάθειες από Δήμο και Λιμενικό Ταμείο να μην λείπουν, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να δώσει μια πιστική απάντηση στα μικρά παιδιά που δεν μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν. Μπορεί οι προσπάθειες να μην λείπουν, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να δώσει μια πιστική απάντηση στα μικρά παιδιά που δεν μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν εδώ και πολύ καιρό, ενώ αντίθετα τις αξιοποιούν με το δικό τους τρόπο κατοικίδια και αδέσποτα του νησιού. Εκατοντάδες θέσεις εργασίας έρχονται στο χώρο της υγείας, ενώ η Πάτρα εντάσσεται στον πιλωτικό σχεδιασμό για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τα προβλήματα πάντως στο χώρο της υγείας, ιδίως στα νοσοκομεία, παραμένουν πολλά και άλυτα. Τις αμέσως επόμενες ημέρες οι υγειονομικές περιφέρειες θα αναρτήσουν την προκήρυξη για 585 θέσεις επικουρικού προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Η διαδικασία επιλογής θα γίνει από τις ΥΠΕ με τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, όπως προβλέπει και η κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφηκε την Πέμπτη. Τα τελευταία χρόνια δεν έχει υπάρξει καμία, πώς το λένε, πρακτικά πρόσληψη σε κινούμενες θέσεις. Το 1 προς 10 που είχε εφαρμοστεί το δημόσιο στην υγεία είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό της επαναπρόσληψης ανθρώπων. Αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλές δομές είναι επικίνδυνες πια για το πώς και με ποιο τρόπο μπορούν να λειτουργήσουν. Επήγουν οι προσλήψεις στην υγεία και πρέπει να είναι μόνιμες προσλήψεις νέων ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν σε ένα σύστημα γερασμένων υγειονομικών, υπαλλήλων και γιατρών, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούν να λειτουργήσει το δημόσιο σύστημα υγείας. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι η Πάτρα είναι ανάμεσα στις περιοχές που θα εφαρμοστεί πιλωτικά το νέο μοντέλο οργάνωσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με στόχο την αποσυμφόρηση των δύο μεγάλων νοσοκομείων της πόλης. Οι θέσεις ιατρικού και μη ιατρικού προσωπικού που πρέπει να προκηρυχθούν είναι για γιατρούς και οδοντιάτρους 13 και μη ιατρικό προσωπικό 32 άτομα. Δεν θέλουμε να γίνει να επανέλθει πάλι η υγειονομική περίθαλψη στα επίπεδα της φιλανθρωπίας από μια μεριά, ούτε της απόθεσης σε ιδιωτικούς φορείς ή μη κυβερνητικές οργανώσεις πια, γιατί μάλλον εκεί το πάμε. Η έκτη ΥΠΕ είναι
το ποτήρι της του κράτους σε αυτό το επίπεδο και οφείλει όχι μόνο να ζητάει, αλλά να εξασφαλίζει κιόλας. Να προσπαθήσει να εξασφαλίσει αυτές τις προσλήψεις με ένα σχέδιο πραγματικής αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών υγείας, αφού κατορθώσει όμως να καταγράψει και τις ανάγκες. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε αυτό. Στις 13 θέσεις ιατρικού προσωπικού δεν περιλαμβάνονται οι θέσεις που είναι αναγκαίες και καλύπτονται μέσω συμβάσεων, ενώ επιπλέον δαπάνη που θα πρέπει να προϋπολογιστεί περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ αφορά στο προσωπικό που θα προσληφθεί, δηλαδή 45 συνολικά άτομα. Παγκόσμια ημέρα δασοπονίας σήμερα και μήνυμα για τη σημασία των δασών και της προστασίας του περιβάλλοντος έστειλε και το Δασαρχείο του Πύργου με διάφορες δράσεις. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Την Παγκόσμια ημέρα δασοπονίας τίμησαν οι δασικές υπηρεσίες του νομού Ηλίας. Το Δασαρχείο Πύργου με δράσεις που εξελίχθηκαν στο αλσίλιο της Πιάτζας θέλησε να στείλει ένα μήνυμα για τη σημασία των δασών στο περιβάλλον και την τεράστια αξία της προστασίας τους. Με επικεφαλή στο Δασάρχη Πύργου Παναγιώτη Λάτα, το προσωπικό προέβη στη φροντίδα των πρόσφατων φυτεύσεων, προχώρησε στη φύτευση νέων, ενώ έγινε και αποκομιδή των σκουπιδιών που υπήρχαν διάσπαρτα στο δάσος. Στην είσοδο του αλσιλίου τοποθετήθηκε και μια πινακίδα η οποία απαγορεύει την είσοδο των οχημάτων πλην των υπηρεσιακών, ενώ κάποιος μπορεί να απολαύσει μια βόλτα μέσα στο πράσινο και με το ποδήλατό του. Γιορτάζουμε τη μέρα αυτή με φυτεύσεις, δεντροφυτεύσεις, σκάλισμα και περιποίηση των φυτεύσεων που είχαμε κάνει το χειμώνα τη διάρκεια της φυτευτικής περίοδου. Και το προσωπικό της υπηρεσίας είναι εδώ να μαζέψουμε και τα σκουπίδια, να αλλάξουμε την εικόνα του. Εγώ απλώς με την ευκαιρία αυτή θέλω να δώσω ένα μήνυμα σε όλους τους ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο και κυρίως στους κατοίκους της περιοχής μας, ότι είναι νοπές οι μνήμες από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 και έχουν δημιουργηθεί ικανά αποθέματα ισχυρά, τέτοια ώστε να μπορούμε να αντιληφθούμε το μέγεθος και την αξία του δάσους. Ας το προστατεύσουμε. Αρχίζει ήδη η διαδικασία προετοιμασίας για την έναρξη της νέας αντιπυρικής περίοδου. Ας είμαστε όλοι αρρωγοί στην προσπάθεια που κάνουν όλες οι υπηρεσίες και οι κρατικές υπηρεσίες και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, πυροσβεστικοί και όλοι που έχουν τον κύριο λόγο. Συμβολικό και ουσιαστικό χαρακτήρα είχε η σημερινή δεντροφύτευση στην περιοχή του Καγιάφα. Ήταν μια κίνηση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δασών Ηλίας, το Δασαρχείο Ολυμπίας και την Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων. Μέλη των ΑΝΕΛ Ηλίας, με επικεφαλή στο συντονιστή Τάκη Τσιλιμίγκρα, μαζί με τους δασικούς υπαλλήλους και τους εθελοντές, προχώρησαν στη δεντροφύτευση αυτή σε ένα σημείο που είχε γνωρίσει την καταστροφή στο δάσος του Καγιάφα το 2007. Ήρθαμε σε αυτό εδώ το χώρο του Καγιάφα συμβολικά να γιορτάσουμε και την Παγκόσμια Μέρα Δασοπονίας, αλλά ταυτόχρονα και να αναδείξουμε την ιδιαιτερότητες που υπάρχουν εδώ πέρα και βεβαίως μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 να συνεχίσουμε το έργο της αναδάσωσης. Προβούμε σε μια συμβολική αναδάσωση περίπου 100-150 φυτών στον πολύπαθο νομό μας, ειδικά μετά από τις πυρκαγιές του 2007, να δείξουμε και να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη σε όλο το νομό και σε όλη την Ελλάδα κατά αυτόν τον τρόπο, προσπαθώντας για ό,τι καλύτερο γίνεται. Συνολικά φυτεύτηκαν πάνω από 100 κουκουναριές σε συνέχεια της προσπάθειας που γίνεται μετά τις πυρκαγιές να ανασυσταθεί το οικοσύστημα της κουκουναριάς απέναντι από το δάσος Χαλεπίου Πεύκης που είχε επικρατήσει τελευταία. Ταξίδι στον χρόνο έκαναν δεκάδες πατρινοί εκεί που χτυπά δυνατά η καρδιά της Πάτρας στην πλατεία Γεωργίου. Μια εκδήλωση που έχει σκοπό την ενημέρωση των πολιτών και για την ιστορία της πόλης. Ταξίδι στο χρόνο, εκεί που χτυπά και χτυπούσε η καρδιά της Πάτρας στην πλατεία Γεωργίου, έκαναν σήμερα το πρωί δεκάδες πατρινοί με οδηγό τον Δημοτικό Σύμβουλο και συγγραφέα Νίκο Τζανάκο. Περνάμε καθημερινά από την πλατεία Γεωργίου. Πόσα γνωρίζουμε από την ιστορία της, τους μύθους και τις παραδόσεις που κρύβονται σε αυτήν και επηρέασαν την πόλη μας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΕΑ ΧΑΙΑΣ πραγματοποίησε εκδήλωση στην πλατεία Γεωργίου με σκοπό να ενημερωθεί ο κόσμος για την ιστορία της πλατείας αλλά και τα περίφημα συντριβάνια. Παγκόσμια σήμερα υπάρχουν 6.000 τέτοια αντικείμενα σε όλο τον κόσμο, σε 50 διαφορετικές χώρες του κόσμου. Είναι κύρια αρχαία ελληνική μύθη, αντίγραφα δηλαδή μνημείων ή αγαλμάτων αρχαίων ελληνικών και μύθων. Και έχω την αίσθηση ότι πιθανότατα να είμαστε και η μοναδική χώρα στον κόσμο που έχει τέτοια μνημεία και δεν ξέρει τους μύθους που κρύβουν πίσω. Ο σκοπός μας είναι να μάθουμε και να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη μας. Είναι μια εκδήλωση που κάνουμε στα πλαίσια ενός προγράμματος που έχει ο Σύλλογος 3-4 τώρα χρόνια, που το ονομάζουμε το πρόγραμμα αυτό «Γνωρίζω τον τόπο μου» και περιλαμβάνει περιηγήσεις έτσι σαν και αυτή περίπου, σε διάφορα σημεία της πόλης, τα οποία τα προσπερνάμε, τα βλέπουμε, τα προσπερνάμε καθημερινά, χωρίς να τα ψάχνουμε και να εξετάζουμε και να μαθαίνουν τι κρύβουνε, από πού έρχονται, την ιστορία τους και όλα αυτά τα πράγματα. Και πραγματικά
Θα πρέπει να γίνονται συνέχεια τέτοιες δράσεις, ώστε να γνωρίζουμε τα πράγματα της πόλης μας και να ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Γνώριζες εσύ για την ιστορία εδώ των συντυπανιών της Πέτειας Γεωργίου? Δεν τη γνώριζα, τώρα έχω αρχίσει και τη μαθαίνω. Και πραγματικά θα πρέπει να τη γνωρίζουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Τα δύο περίτεχνα συντριβάνια της ιστορικής πλατείας Γεωργίου συνοδεύονται από μια ιστορία που ελάχιστοι γνωρίζουν. Ποιος τα δημιούργησε, πόσο κόστησαν και πότε τοποθετήθηκαν, είναι μόνο λίγα από αυτά που ο Νίκος Τζανάκος αναφέρθηκε στην ξενάγησή του. Μάλιστα, με οδηγό τον Νίκο Τζανάκο, περιηγηθήκαμε στην καταπακτή που οδηγεί στο εσωτερικό μέρος των συντριβανιών. Αυτό το δωμάτιο, ένα δωμάτιο που ελάχιστοι γνώριζαν την ύπαρξή του μέχρι πριν από λίγο καιρό. Είναι ένα υπόγειο δωμάτιο ακριβώς κάτω από τη μεγάλη λεκάνη του Συντριβανιού, στο οποίο έχουν τοποθετήσει, και γι' αυτό αναγκάστηκαν να το κατασκευάσουν, τους μηχανισμούς με τους οποίους κατάφερναν και ανακύκλωναν το νερό. Βέβαια στην αρχή δεν γινόταν ανακύκλωση, το νερό έτρεχε, ήταν τρεχούμενο, δεν υπήρχαν μηχανήματα, υπήρχαν μηχανικοί τρόποι. Και όλος ο μηχανισμός, ό,τι έχει περσέψει από αυτό το μηχανισμό τέλος πάντων, βρίσκεται κάτω από αυτό το δωμάτιο. Ανοίγουμε την καταπακτή, κατεβαίνουμε κάτω, κλείνουμε τα νερά, αδειάζουμε το συντριβάνι να μην έχει καθόλου νερό, τα πλένουμε με πιεστικά μηχανήματα και στη συνέχεια τα γεμίζουμε νερό και βάνουμε και τα χλώρια, τα απαραίτητα που χρειάζονται και τα μπλέτες για να μην πρασινίζουν και πιάνουν οι μύκητες. Η περιήγηση στην πλατεία Γεωργίου συγκαταλέγεται σε μια σειρά από δράσεις που ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΕ διοργανώνει με σκοπό την ενημέρωση των πατρινών και όχι μόνο για την ιστορία της πόλης μας. Πολύ ωραία δράση, γιατί ο καθένας πρέπει να γνωρίζει την ιστορία της πόλης του. Συνάντηση με τον πρόεδρο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στα Λεχενά. Είχαν τα μέλη της κίνησης μηδενική ανοχή. Η βελτίωση στις συνθήκες λειτουργίας του κέντρου είναι αισθητή. 4 μήνες μετά την ακτιβιστική τους δράση στο ΚΕΠΕ Πλεχενών, τα μέλη της κίνησης χειραφέτησης ΑΜΕΑ Μηδενική Ανοχή επισκέφθηκαν τους χώρους για να δουν τα αποτελέσματα της παρέμβασής τους. Παράλληλα, συναντήθηκαν με τον πρόεδρο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Απόστολο Λαζαρόπουλο, με τον οποίο συζήτησαν τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο διάστημα αυτό. 2 12χρονα κορίτσια μεταφέρθηκαν σε άλλη δομή με καλύτερες συνθήκες, ενώ και στο ΚΕΠΕ Πλεχενών υπάρχει αισθητή βελτίωση στις συνθήκες λειτουργίας του. Έγινε ήδη η πρώτη μεταφορά 2 ανηλίκων κοριτσιών ηλικίας 12 χρονών. Είναι ένα πρώτο βήμα από ιδρυματοποίησης που σημαίνει ότι μεταφέρονται κάποια παιδιά σε χώρους πιο εξειδικευμένους που μπορούν να δοθούν κάποιες καταλληλότερες παροχές φροντίδας και κοινωνικής υποστήριξης. Υπάρχουν κρεμούν και άλλες μεταφορές. Δεν είχαμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Είμαστε στην αναζήτηση καταλληλότερων δομών και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε σε αυτή την προσπάθεια με την βοήθεια και τη συμμετοχή και άλλων αντίστοιχων φορέων. Βρίσκουν την εφαρμογή τους στη σύγχρονη Ελλάδα σε κλειστά ιδρύματα όπως είναι το παράρτημα ΑΜΕΑ Λεχενών, όπου παραμένουν σε μηχανική καθήλωση μέσα σε κλουβιά και με φαρμακευτική, μεγάλη φαρμακευτική αγωγή, άνθρωποι ανήλικοι και ενήλικες με αναπηρία. Οι προσπάθειες για την αποϊδρυματοποίηση συνεχίζονται έστω και με πολύ αργούς ρυθμούς λόγω των κοινωνικο-οικονομικών συνθήκων που επικρατούν, αλλά το βασικό είναι πως επιτέλους έγινε μία αρχή. Συνεχίζει τις δράσεις του Κυνηγητικό Σύλλογο Σπάρτης, έχοντας σκοπό να προσφέρει στα μέλη του όμορφες στιγμές με ενημερωτικό παράλληλα χαρακτήρα. Με διήμερο δραστηριοτήτων, ο Κυνηγητικός Σύλλογος Σπάρτης επιδιώκει να επιμορφώνει τα μέλη του και να τους προσφέρει παράλληλα ψυχαγωγία. Το Σάββατο 19 Μαρτίου στις 9.30 το πρωί, στην πλατεία της τοπικής κοινότητας Μαγούλας του Δήμου Σπάρτης, ο Σύλλογος, σε συνεργασία με τον Όμιλον Φίλων Ελληνικού Ιχνηλάτη, διοργάνωσε έκθεση μορφολογίας και αναγνώρισης και ενημερωτικό σεμινάριο. Ο Κυνηγητικός Σύλλογος Σπάρτης για ακόμα μια φορά είναι παρόν. Ευχαριστεί πάρα πολύ τον Όμιλο Ελληνικού Ιχνηλάτη και τον πρόεδρό της, τον Φώτη Πεσίλη. Και πιστεύω ότι και αύριο, όπως και σήμερα, θα υπάρξει μεγάλη επιτυχία, μεγάλη συμμετοχή. Πιστεύω ότι αυτό είναι το εναρκτήριο λάκτισμα για να γίνεται κάθε χρόνο στη Σπάρτη μια τέτοια διοργάνωση. Ο ΦΕΗ, ο Όμιλος Φίλων Ελληνικού Ιχνηλάτη, που εκπροσωπούμε, κάνει πράξη αυτά που έχει υποσχεθεί μέχρι στιγμής. Θέλει να αγκαλιάσει την επαρχία και είναι ήδη η 5η εκδήλωση που γίνεται στην επαρχία. Είναι ένα πολύ σύνθετο γεγονός και αυτό,
που περιλαμβάνει έκθεση μορφολογίας, αναγνώριση ελληνικού ιχνηλάτη. Και θα συνεχίσουμε αύριο με δοκιμασίες ιχνηλατικών ικανοτήτων στα βουνά της Σπάρτης, ώστε να ξεκαθαρίσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα ποια σκυλιά μπορούν να προωθήσουν τη φιλία ακόμα πιο ψηλά. Την Κυριακή 20 Μαρτίου οι δράσεις συνεχίστηκαν με σημείο συνάντηση στο παλαιό εργοστάσιο Fix στη γέφυρα του Ευρώτα. Εκεί από τις 6 το πρωί πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες ιχνηλατικών ικανοτήτων σε μονοπάτια και βουνά της Σπάρτης. Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις και φέτος για την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό στα Καλάβρητα. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Μάρδας. Με λαμπρότητα και κάθε επισημότητα γιορτάστηκε στα Καλάβρητα η απελευθέρωση της πόλης και η έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1821. Το πρωί τελέστηκε δοξολογία στον καθεδρικό ναό της πόλης και ακολούθως τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο Πεσόντων. Στα Καλάβρητα βρέθηκε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Μάρδας, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης. Ωστόσο, για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η αναπαράσταση της ορκομοσίας των αγωνιστών του 1821 μπροστά στην Παλιά Βουλή. Όταν τους είδαμε, μας ανέβηκε το όρος από την πόλη. Σκεφτήκαμε ότι ο κόμος και ο μόχος μας πήγαινε σε βαλιτάδες. Έτσι, τους επιτεθήκαμε. Συσκεπτόμεθα δια να έχουμε μια διέξοδο επί του δημιουργηθέντος ζητήματος. Ο λαός μας επρόλαβε. Η αναπαράσταση πραγματοποιήθηκε από την Παγκαλαβρητινή Ένωση σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, το Δήμο Αθηναίων και τον Δήμο Καλαβρίτων. Μια σημαντική εκδήλωση για το έργο και τη ζωή του Νίκου Καζαντζάκη, αλλά και τη σύνδεση του έργου του με τη Ζάκυνθο, πραγματοποιήθηκε στο νησί του Ιωνίου το Σαββατοκύριακο. Η επικαιρότητα της σκέψης του Νίκου Καζαντζάκη και η διαχρονικότητα του έργου του, το οποίο επικεντρώνεται στην έννοια της ελευθερίας και την αναγκαιότητα της υπέρβασης. Αυτό ήταν το περιεχόμενο της εκδήλωσης που παρουσιάστηκε στη Ζάκυνθο το βράδυ του Σαββάτου. Όσο και αν ακούγεται τετριμένο και κλισέ, ο λόγος του Νίκου Καζαντζάκη παραμένει ακόμη και σήμερα διαχρονικός και επίκαιρος. Σήμερα, στην επίσκεψή μου στη Ζάκυνθο, που είναι για πρώτη φορά, το θέμα της ομιλίας μου είναι η επικαιρότητα της σκέψης του Νίκου Καζαντζάκη. Συγκεκριμένα, θα τονίσω δύο πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία διατρέχουν όλο το έργο του, το οποίο είναι η έννοια της ελευθερίας και η αναγκαιότητα της υπέρβασης και της σύνθεσης. Είναι δύο σημεία τα οποία ο Νίκος Καζαντζάκης και στα μυθιστορήματά του και στα ποιητικά του έργα έχει τονίζει συνεχώς. Φυσικά, αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτά τα δύο στοιχεία δεν διακατέχουν μόνο τον Νίκο Καζαντζάκη ως λογοτέχνη, αλλά και τον δικό σας Διονύσιο Σολωμό στο ποιητικό του έργο, τόσο για την ελευθερία όσο και τους ελεύθερους πολιορκημένους. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, αλλά αποτελεί ιδέα της Διεθνούς Ένωσης Φίλων του Νίκου Καζαντζάκη, που εδρεύει στη Γενέβη και του πρόεδρου της Νίκου Στασινάκη με αφορμή άρθρο στην τοπική εφημερίδα Ημέρα Ζακύνθου. Η ιδέα ήταν του πρόεδρου της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκος Καζαντζάκης, που εδρεύει στο Παρίσι, στη Γενέβη. Ο πρόεδρος, ο κύριος Στασινάκης, ο οποίος είναι και νομικός στην Κομισιόν, είχε την ιδέα να γίνει αυτή η εκδήλωση στη Ζάκυνθο, γιατί με ανακάλυψε, όπως ανακαλύπτουν τα αρχαία στις ανασκαφές, στο ίντερνετ, όπου η Μέρα της Ζάκυνθος είχε αναρτήσει ένα άρθρο που είχα πριν από 1,5 χρόνο περίπου γράψει για τον Νίκο τον Καζαντζάκη, μία αναφορά στον Νίκο τον Καζαντζάκη, και με αυτή την ευκαιρία σκέφτηκε να γίνει μία εκδήλωση στη Ζάκυνθο. Ο χρόνος δεν ήταν πρόσφορος για να γίνει πριν και συνέπεσε αυτή την περίοδο. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου Λευτέρης Νιωτόπουλος, ενώ την παρακολούθησε πλήθος κόσμου. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι το κρουαζιερόπλοιο Σάγκα Σαφίρ έφτασε λίγο μετά τις 8 σήμερα το πρωί στην Κεφαλονιά από το Κάλιαρι της Ιταλίας, ανοίγοντας και επίσημα την τουριστική σεζόν
στο νησί του Ιωνίου. Το πλοίο ανήκει στην εταιρεία Saga Cruises και το πρακτορεύει το γραφείο Ένος Travel του κ. Ζαμπέλη. Μετέφερε 700 επιβάτες και 400 άτομα προσωπικό. Είναι κατασκευή του 1981 με σημαία Μάλτας, με το συνολικό του μήκος να φτάνει τα 200 μέτρα. 199 για την ακρίβεια. 12 καταστρώματα με μεγάλο εστιατόριο, πολλά μπαρ, χώρους διασκέδασης, σε εσωτερική και εξωτερική πισίνα. Η αναχώρησή του από την Κεφαλονιά πραγματοποιήθηκε στις 6 το απόγευμα. Πάντως, να πούμε ότι οι φετινές αφήξεις στην Κεφαλονιά των κουραζιεροπλοίων αναμένεται να παρουσιάσουν μια σημαντική πτώση σε σχέση με το 2015, σε ποσοστό περίπου 40%. Επόμενη προγραμματισμένη άφηξη είναι στις 3 Απριλίου με το πλοίο MS Berlin. Αυτές οι όμορφες εικόνες λοιπόν από το λιμάνι της Κεφαλονιάς, όπου σήμερα εγκαινίασε ουσιαστικά την τουριστική περίοδο με την άφιξη του πρώτου κουραζιεροπλοίου. Θα δούμε πότε θα πάνε και στα υπόλοιπα νησιά τα κουραζιερόπλοια. Αμέσως τώρα σύντομη ενημέρωση για τον καιρό. Ακολουθεί η εκπομπή Sport στο Ιόνιαν με τον Διονύση Μπινιώρη και όλη την αθλητική επικαιρότητα και με μεγάλο ενδιαφέρον και απόψε. Λίγο μετά τις 12, νεότερη προγραμματισμένη ενημέρωση με τον Νίκο Γιαπρακά. Εδώ κυρίες και κύριοι, εμείς ολοκληρώσαμε το απόψινό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ Δευτέρας.